Το, όπως είπε και η Δήμαρχος, όντως, αμέσως μόλις μας περιέγραψε, εκτός από τις δυσκολίες που μόλις περιέγραψε και σε εσάς, αλλά περιέγραψε και το όραμα το οποίο διαπνέει αυτό το φεστιβάλ, το βρήκαμε πολύ ενδιαφέρον, βρήκαμε ότι ήταν άξιο προφανώς της στήριξης και της παροχής αιγίδας από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπερ και γένετο. Αλλά θα ήθελα να σας εξηγήσω το γιατί. Γιατί είναι ένας θεσμός που ως Υπουργείο Πολιτισμού θέλουμε να τον στηρίξουμε και θέλουμε να πάει καλά. Πάνω από όλα, πριν από όλα, είναι το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είναι ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο σε λίγο θα παρουσιάσει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κ. Γραμμένος, και νομίζω ότι πραγματικά θα αποδείξει ότι ήδη από την πρώτη του χρονιά το φεστιβάλ έχει θέσει τον πύχη πολύ ψηλά. Η αρτιότητα καλλιτεχνική, επομένως, του φεστιβάλ είναι αδιαφεσβήτητη. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο ευρύτερος επαγγελματισμός που διαπνέει τον θεσμό αυτό, ήδη από το πρώτο του βήματα, και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις εκφάνσεις του φεστιβάλ. Από την οπτική του ταυτότητα, που είναι πάρα πολύ φρέσκια, αλλά ταυτόχρονα είναι και βαθιά κερκυραϊκή, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλεται στα καντούνια της πόλης, μέχρι τον τρόπο με τον οποίο στείνονται και πρόκειται να στηθούν οι παραγωγές του φεστιβάλ. Επίσης, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο αναφέρθηκε και η Δήμαρχος νωρίτερα, ότι μιλάμε για ένα φεστιβάλ, το οποίο συνήθως και τα φεστιβάλ έχουν μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο. Ξεκινάνε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τελειώνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Και τα δικά μας τα φεστιβάλ, τα φεστιβάλ τα κρατικά, τα φεστιβάλ τα οποία εποπτεύουμε, που είναι, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, είναι φεστιβάλ τα οποία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη διάρκεια. Για πολλούς λόγους. Εδώ η Κέρκυρα επιχειρεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Επιχειρεί να κάνει ένα φεστιβάλ το οποίο ουσιαστικά θα λειτουργήσει περισσότερο, εγώ το βλέπω και σαν μία ομπρέλα, κάτω από την οποία μπορούν να μπουν δράσεις επιμέρους, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον και είναι χρήσιμο και πραγματικά θα το παρακολουθώ πολύ στενά για να δω ακριβώς και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας και αυτής της στρατηγικής, η οποία νομίζω ότι έχει αρετές και νομίζω ότι θα βοηθήσει την Κέρκυρα. Επίσης είναι ένα φεστιβάλ, πάλι στην ίδια λογική, που κόντρα στο πνεύμα των περισσότερων φεστιβάλ δεν είναι μόνο θεματικό, αλλά είναι πολύ θεματικό. Έχει κομμάτια τα οποία αφορούν τη μουσική, κομμάτια που αφορούν τα εικαστικά, τον λόγο, τα οπτικοακουστικά, το θέατρο, το χορό. Επομένως, προσπαθεί να θεραπεύσει πραγματικά όλες τις τέχνες, το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον. Και πάλι, κατά τη γνώμη μου, είναι μια έξυπνη κίνηση για να ενωθούν δυνάμεις και όπως η χρονική διάρκεια η μεγάλη, έτσι και με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει ένα αποτύπωμα πολιτιστικό, το οποίο να είναι σαν άθροισμα μεγαλύτερο από τα επιμέρους στοιχεία του συνόλου. Επομένως, αυτό θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και η οποία πραγματικά θεωρώ ότι θα βοηθήσει τον νησί. Το φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κέρκυρας, έχει έναν τέτοιο χαρακτήρα. Είναι ότι συνδυάζει την πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται σε μέρη όπως και αυτό που βρισκόμαστε σήμερα, το Ανάκτορα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, το Φρούριο, η παλιά πόλη, το Μονρεπό και άλλα σημεία ενδιαφέροντος και μνημεία της πόλης, με την σύγχρονη δημιουργία. Δείχνει δηλαδή την διαχρονία του πολιτισμού και δείχνει ότι ειδικά στην Κέρκυρα δεν υπήρξε διακοπή στην πολιτιστική παραγωγή.